Στην Κομωτινή βρέθηκε για ιδιωτική επίσκεψη ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος τη Δευτέρα θα συναντηθεί στην Αθήνα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Έλληνα ομολογό του Νίκο Δένδια. Ο κ. Τσαβούσογλου ταξίδεψε αεροπορικό στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί μετέβη οδικό στην Κομωτινή. Πρώτα έφτασε στο τουρκικό προξενείο της Κομωτινής, όπου έμεινε 45 λεπτά και συναντήθηκε με τους ψευδομουφτίδες της Ξάνθης και της Κομωτινής. Στη συνέχεια μετέβη στο Μειονοτικό Γυμνάσιο Λύκειο Κομωτινής Τζελάλ Μπαγιάρ, όπου συνομίλησε με μέλη της Σχολικής Επιτροπής και αντιπροσωπεία μαθητών. Μόλις βγήκε από το σχολείο, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και χαιρέτησε μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας. Αμέσως μετά μετέβη στον οικισμό Θάμνα, έξω από την Κομωτινή, και παρακάθισε σε γεύμα με εκπροσώπους της μουσουλμανικής μειονότητας. Τελευταίος σταθμός της επίσκεψής του στην Κομωτινή ήταν ο τάφος του πρώην βουλευτή Ροδόπης, Αχμέτ Σαδίκ. Στις αναρτήσεις που έκανε στο Twitter ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου αναφερόταν διαρκώς σε τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης, ενώ σε δήλωσή του εμπτύσσει προς την Αλεξανδρούπολη είπε ότι έρχεται στην Αθήνα με θετική ατζέντα.